Στη Θεσσαλονίκη τώρα, στο ΑΧΕΠΑ, σε καραντίνα μπήκαν πέντε γιατροί τη παθολογική κλινική μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα που αφορά σε ειδικευόμενη γιατρό. Όλα τα νεότερα θα μα δώσει από το στούντιο στη Θεσσαλονίκη ο Άρης Κουτσιούκη. Άρη. Εκτό από την ειδικευόμενη, λοιπόν, άλλοι τέσσερι γιατροί του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ τέθηκαν σε απομόνωση, κυοθελή απομόνωση, μετά το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα σε γιατρό του νοσοκομείου, όπω είπε και η ε, Ματίνα, η ειδικευόμενη γιατρό η οποία είχε υπό την φροντίδα τη άτομα με κορονοϊό. Σύμφωνα με πληροφορίε, οι γιατροί δεν εμφανίζουν, δεν παρουσιάζουν κάποια συμπτώματα, ωστόσο απομονώθηκαν περισσότερο για προληπτικούς λόγου εξαιτία τη καθημερινή επαφή που είχαν με την ειδικευόμενη γιατρό η οποία ήταν επιφροντισμένη με τη φροντίδα ασθενών με κορονοϊό στην Κλινική Του νοσοκομείου Αγία που έχει μετατραπεί σε κλινική φροντίδα ασθενών με κορονοϊό. Σύμφωνα με πληροφορίε, έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα από του ελέγχου, του οποίου υποβλήθηκαν περίπου 25 γιατροί. Τα πρώτα 10 λοιπόν είναι όλα αρνητικά, αναμένονται και τα υπόλοιπα. Να πούμε πω είχαμε όμω και κρούσμα κορονοϊού και σε κέντρο υγεία έξω από τη Θεσσαλονίκη. Και, και, έκλεισε, το... και έκλεισε μάλιστα το κέντρο υγεία μέχρι τι 8 Απριλίου. Θετικοί δύο εργαζόμενοι λοιπόν από το κέντρο υγεία Μαδίτου, θετικοί στον κορονοϊό. Μετά από εξετάσει, τι οποίε υποβλήθηκαν, όπω ανέφερε και εσύ, το κέντρο υγεία θα παραμείνει κλειστό ω την Τετάρτη 8 Απριλίου. Τα επίγοντα περιστατικά θα δρομολογούνται και θα κατευθύνονται σε εφημερεύοντα νοσοκομεία τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Άρη Κουτσίουκη, σε ευχαριστούμε πολύ.